Τι έχουμε αφήσει? Το Γιάννο με την κάρτα. Εδώ να πούμε ότι η κάρτα του Γιάννου είναι και πάλι ενεργή. Και μας μένει η ερώτηση στη Φανούλα, αν θα προκαλέσει το Γιάννο. Ναι, σεφ. Προκαλούμε. Ναι, σεφ. Ναι, είπε. Ναι. Μάγκες, Φανή, μάγκες. Αυτό που έκανε είναι μεγάλη μαγιά. Τα έχεις για να το κάνεις αυτό. Γιάννος είναι ένας εξαιρετικός μάγειρας. Φανή θέλει την κάρτα για την πλέον ομάδα, όπως έχει δηλώσει. Προκαλούμε. Ναι, σεφ. Ωραία. Προκαλεί και το Γιάννο για την κάρτα ασυλίας. Δεν το περίμενα. Υποτίθεται ότι είναι και φίλοι με το Γιάννο. Βέβαια, Φανή... Και η λέξη φιλία είναι λίγο πράγματα που δεν συμβαδίζουν, γιατί αν σκεφτούμε και στα bootcamps, αυτός τον οποίο πέταξε εκτός διαγωνισμού η Φανή ήταν ο φίλος της ο Θράσος. Την έχει τσούξει λίγο που έχασε τα 10.000 το Γιάννο, αλλά τι είναι ο Γιάννος? Γιάννος είναι ένα θορυκτό. Έλα πάντε μπροστά. Λοιπόν, η Φανούλα προκαλεί το Γιάννο. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν εδώ. Η καλύτερη προσπάθεια να είναι του Γιάννου, οπότε η Φανή να είναι προτινόμενη, ή η καλύτερη προσπάθεια να είναι της Φανούλας και να πάρει την κάρτα από το Γιάννο. Γιάννο, έλα μπροστά. Ελπίδα, πας στη θέση του Γιάννου. Καλό που πας στη θέση της Φανούλας. Άμα χάσει ο Γιάννος, στην ουσία χάνει την κάρτα. Δεν θα πάει στη διαδικασία αποχώρησης, ενώ άμα χάσει η Φανή, πάει στη διαδικασία αποχώρησης. Οπότε είναι για μένα λίγο δύσκολο. Εδώ να πούμε ότι με αυτή την εξέλιξη Γιάννος και Φανούλα μαγειρεύουν με όλα τα υλικά, έτσι, και με το μέσα και με το έξω πάντρι. Γιάννο, το περιμέναμε. Τώρα το πιάσε. Το περιμέναμε και το ήθελα. Είναι μια δοκιμασία που δεν έχω κάνει ακόμα. Ήρθα εδώ να κάνω όλες τις δοκιμασίες που γίνεται. Περίμενα με προκαλέσει. Έχω την κάρτα αρκετό καιρό. Είδανε ότι είναι ένα αβαντάζ να την έχεις. Ξέρω στη συμπλέ ομάδα θέλουν να διώξουν άτομα που δεν θέλουν, όπως είναι ο Κατσιάνας και η Ελισάβετ. Και το έχω πει ξεκάθαρο ότι την κρατάω για αυτά τα άτομα. Μπορεί να τη θέλουν για την επόμενη ομαδική, άμα χάσουν, να μπορούν να τους ψηφίσουν και να ξέρουν ότι δεν έχουν αυτό το ρίσκο να τους σώσω. Ο καθένας πράττει τα δέοντα σύμφωνα με το μυαλό του. Εσείς πιστεύετε ότι ο Γιάννος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια μαγειρική πρόκληση? Όχι! Ο Βασίλης ο Μπόλος. Και τρίτος, ο Βασίλης. Εντάξει, Βασίλη. Ναι, σε ευχαριστώ. Χαρούμενος. Ναι, εννοείται. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία όταν σε βοηθάει ένας άνθρωπος. Όταν εγώ της είχα δώσει δισαβαντάζ και μου είχε δώσει και την κάρτα και με βοηθάει, νιώθω και λίγο. Αυτό το που δεν την βοήθησα, αλλά είχα κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Τι να αποσχολιάσω. Είναι αυτά που έλεγα από την αρχή, ότι δεν ισχύουν ενάντια που εμφανίζονται σιγά-σιγά στο διαγωνισμό. Όταν ξεκίνησε το ταξίδι του MasterChef, δώσανε τα χέρια με τον Πόλο και είπαμε ότι δεν θα δυσκολέψουμε ο ένας τον άλλον μέχρι να φύγουν κάποια συγκεκριμένα άτομα που μας πηγαίνουν πολύ κόντρα και μας κάνουν πόλεμο από την αρχή. Όταν μου έκανε αυτό με τον Ανανά, του είπα ότι θα σου τη φυλάω. Το λόγο μου δεν θα τον αναιρέσω, γιατί όταν δίνω το λόγο μου, δίνω το λόγο μου. Όταν τελειώσει αυτό, τότε θα το χτυπήσω. Υπάρχουν πολλά άτομα ακόμη μέσα, που, ειδικά με τις επιστροφές που είχαμε πει ότι μέχρι να φύγουν στηρίζουμε ένας τον άλλον. Αφήσαμε μπλέξω, ε! Ναι, σεφ. Ποιους, αφήσαμε Χριστόφορο. Το Χριστόφορο. Μονό. Ναι, σεφ. Πέντε είστε όλοι κι όλοι. Στους μπλε έδωσε η Φανή. Δεν ξέρω ποιος είναι ακόμα στην μπλε ομάδα και ποιος στην κόκκινη. Μελισσούλα έγινα.